πω το τελευταίο. Δηλαδή, αυτή η εικόνα προσπαθούν να δώσουν οι Ταλιμπάν μιας μετριοπάθειας, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη νέα εξουσία. Πιστεύετε ότι θα έχει ουσία και περιεχόμενο, ή απλώς όσο είναι οι κάμερες και το ενδιαφέρον των διεθνών πρακτορείων, άρα όπως βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και όταν πια αυτά πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, φύγουν οι κάμερες, πάψει το ενδιαφέρον μας να είναι εκεί, θα γίνει αυτό που οι περισσότεροι φοβούνται και αναγκάζει να γεμίζει το αεροδρόμιο της Καμπούλ και να σκαρφαλώνουν στα αεροπλάνα προσπαθώντας να φύγουν? Φοβάμαι ότι θα γίνει το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν βρίσκεται, ένα ολόκληρο κράτος δηλαδή, βρίσκεται στα χέρια μιας ακραίας σκοταδιστικής ισλαμικής οργάνωσης. Και παρά το γεγονός ότι από το Φεβρουάριο του 20 και την ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν οι Ταλιμπάν τις μαζικές επιθέσεις, τις πολιορκίες κτλ., δεν σταμάτησαν ποτέ να προχωρούν σε δολοφονίες κρατικών λειτουργών και γενικά αντιπάλων τους. Με τον τρόπο αυτό καταδείχνουν ότι εξτρεμιστικές τους θέσεις παραμένουν. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή στρατηγικής, αυτή η διάθεση περιορισμού της ριζαστικοποίησης είναι μάλλον πρόσχερη, προκειμένου να μπορέσουν να εγκατασταθούν για τα καλά στο εσωτερικό της χώρας ανενόχλητοι από τις ξένες δυνάμεις. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα βρεθούμε στη γνωστή καθημερινότητα του ταλιμπανικού Αφγανιστάν, όπως ήταν το 1996, που αυτό ξέρουμε τι είναι, είναι η πιο αυστηρή μορφή της αρία, δηλαδή καμία κοινωνική ζωή για τις γυναίκες, όχι μόρφωση για τις γυναίκες, δεν θα μπορούν να σπουδάζουν, να εργάζονται, όλοι θα πρέπει να ακολουθούν τις αυστηρές ισλαμικές ενδυματολογικές παραδόσεις, τηλεόραση και μουσική, διαδίκτυο δεν υπάρχουν παρά μόνο ό,τι εγκρίνεται από τις θρησκευτικούς ηγέτες, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη μιλάμε για ραβδισμό και λιθοβολισμό. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό θα δούμε. Μακάρι να εκτιμάω λάθος, μακάρι η εκτίμησή μας να είναι λαθεμένη, αλλά φοβάμαι ότι αυτή είναι η Ταλιμπάν. Ερώτηση, αυτό τώρα θα προκαλέσει ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, έτσι δεν είναι? Μα το μεταναστευτικό κύμα φοβάμαι ότι υπάρχει ήδη, ακόμα και τώρα που μιλάμε, και πριν λίγες μέρες, πριν καν γίνουν αυτά τα γεγονότα, ήδη 1,5 εκατομμύριο περίπου Αφγανοί ήταν στο Ιράν και προσπαθούσαν, και περίπου 1,000 τη μέρα το κατάφεραν να περάσουν στην Τουρκία, ευελπιστώντας ότι μετά θα έρθουν στην Ευρώπη. Σκεφτείτε, μάλλον ας θυμηθούμε το 2015, τι πίεση υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως σε εμάς, στην Ελλάδα, τις προσφυγικές ροές της Συρίας. Ναι, μια χώρα που έχει ήταν περίπου 20 εκατομμύρια κάτοικοι. Αυτό πήγα να πω. Έχει το μισό πληθυσμό. Έχει το μισό πληθυσμό. Έτσι, έχει το μισό πληθυσμό από το Αφγανιστάν η Συρία, ναι. Έτσι, και υπάρχει και ένας δεύτερος φόβος εκεί. Να το Αφγανιστάν να γίνει, να αναβιώσει σαν την Κυψέλη του τζιχαντισμού, να ξαναγίνει δηλαδή αυτό που ήταν το 96 με το 2001, η πηγή δηλαδή της τρομοκρατίας, και σε αυτές τις ορδές που πιθανά προσπαθήσουν να φτάσουν στην Ευρώπη των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων, να παρισφρήσουν και διάφορα άτομα εξτρεμιστικά που θα θέλουν να πλήξουν την Ευρώπη. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα γίνουν και τώρα, αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε τεταμένη την προσοχή μας και στο κομμάτι αυτό της τρομοκρατίας. Πιστεύετε ότι, γιατί αυτοί δεν θέλουν να φτιάξουν χαλιφάτο, άρα δεν θέλουν να κάνουν εξαγωγή, ας πούμε, της επανάστασης, φαντάζομαι, στις χώρες της περιοχής και όπου αλλού μπορέσουν, θέλουν να φτιάξουν ας πούμε εμιράτο, δηλαδή το χώρο που κατέχω να επιβάλλω αυτό το οποίο πιστεύω. Όμως, το πιο πιθανό σενάριο θέλει τους Ταλιμπάν, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, να περιορίζουν την δράση τους εντός των Αφγανικών συνόρων, θα συμφωνήσω μαζί τους, θέλουν να αποφύγουν και τα συγκρουσιά, ας πούμε, αντανακλαστικά τρίτων χωρών, ώστε να μπορέσουν να εδραιώσουν την ισχύ τους. Δεν φαίνεται να θέλουν να κάνουν ένα ισλαμικό κίνημα, δεν μπορούν κιόλας μάλλον. Είναι Σουνίτες, έχουν φύλλα προσκύμενα κράτη, Τουρκία, Πακιστάν, Κατάρ, αλλά τους Σουνίτες τους ξεχνάμε, Ιράν και τα λοιπά είναι αντίπαλα ΔΕΗ, αλλά δεν νομίζω ότι καμία από τις συγγενικά ισλαμικά χώρες θα ακολουθήσει τους Ταλιμπάν. Απλά έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους ένα κράτος, το οποίο αυτό δεν είναι λίγο. Μεγάλη υπόθεση. Για την Δύση αποτελεί, και ειδικά σε επίπεδο δημοκρατικών συμβολισμών αλλά και επιχειρησιακής ουσίας, αποτελεί μια τεράστια ήττα.
Και σκεφτείτε το ζήτημα όμως είναι την εγκατέλειψη. Όχι, όχι, να πω και αυτό, ότι υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανασύστασης της Δύσης λόγω των προκλήσεων της Κίνας και της Ρωσίας, στην οποία έχουμε επενδύσει και εμείς ως Ελλάδα για την αναθεώρηση, για την αναχέτηση του τουρκικού αναθεωρητισμού, αλλά τελικά η Δύση δείχνει πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Εγώ καταρχήν έχω εντυπωσιαστεί με την πόσο έτοιμη δεν ήταν η Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που έβλεπαν όλοι να έρχεται, η Ευρώπη απλώς ξύπνησε αφού έσκασε η κρίση. Νομίζω ότι λίγο πολύ υπολόγιζαν ότι οι Ταλιμπάν θα καταλάβουν το Αφγανιστάν. Υπολόγιζαν ότι οι Ταλιμπάν θα κρατήσουν το λόγο τους και δεν θα ενοχλήσουν τους δυτικούς στην απογόρησή τους. Πράγματι το έκαναν. Αλλά η ταχύτητα με την οποία έπεσε σαν τραπουλόχαρτο σε 10 μέρες ο αφγανικός στρατός, νομίζω ότι εξέπληξε τους πάντες. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία, ναι, ναι, αυτή καλά οργανωμένη χώρα που υπολογίζει τα πράγματα συνήθως. Πριν από 2 μέρες η Μέρκελ ζήτησε από την Βουλή να πάρει άδεια να στείλει στρατεύματα για να μπορέσει να κάνει την εκένωση. Σωστά. Δηλαδή, και μιλάμε για 10.000 άτομα, έτσι. Πέσανε έξω τελείως τους χρόνους και υπάρχει και εκνευρισμός, αντιλαμβάνομαι, στην Ευρώπη για τους Αμερικανούς, διότι δεν ενδιαφέρθηκαν να διασφαλίσουν την ομαλή αποχώρηση των άλλων δυτικών, των συμμάχων τους. Ευτυχώς η Ελλάδα έγκαιρα είχε απομακρύνει οποιοδήποτε προσωπικό είχε εκεί. Νομίζω είχαν μείνει πριν μερικούς μήνες 4 στρατιωτικές μας, ειρηνευτική βέβαια δράση, οι οποίοι επέστρεψαν εγκαίρως. Πιάστηκε εξαπίνηση η Δύση και ειδικά η Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι είχε και έναν εκνευρισμό για τους Αμερικανούς. Οι Γερμανοί καλοέβλεπαν και την προσπάθεια της Τουρκίας να είναι αυτή που θα διασφαλίσει την αποχώρηση των δυτικών από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, αφού οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να το κάνουν. Αλλά τελικά ο Biden δεν ήθελε να κάνει αυτή τη χάρη στον Ερντογάν. Προτίμησε να αφήσει αυτό το χάος παρά να δώσει έναν διευρυμένο ρόλο του Ερντογάν στην Καμπούλ, που φαίνεται δεν θα μπορούσε να τον είχε ούτως ή άλλως, γιατί οι Ταλιμπάν είναι κάθετοι. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν θέλουν καμία ξένη δύναμη να βρίσκεται εκεί. Οπότε εκτιμώ ότι και 800 Τούρκοι στρατιώτες που βρίσκονται ή που μάλλον βρίσκονται αυτές τις μέρες ακόμα εκεί, θα πρέπει σύντομα να αποχωρήσουν. Το θέμα της Τουρκίας που αναφερθήκατε, η αλλαγή αυτή, η ξαφνική αυτή αλλαγή στο γεωπολιτικό χάρτη στο Αφγανιστάν, αν δημιουργεί στην Τουρκία ανάγκη αναζήτησης νέου ρόλου? Οι Τούρκοι ήθελαν να έχουν έναν ισχυρό ρόλο στο Αφγανιστάν. Ευελπιστούσαν ότι με την αποχώρηση των Αμερικανών θα μπορούσαν να έχουν έναν ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που είχαν στη Μέση Ανατολή στις χώρες. Να σας διακόψω ένα λεπτό. Η δήλωση, από τις πρώτες δηλώσεις των ηγετών των Ταλιμπάν για την Τουρκία ήταν πάρα πολύ θετική. Ότι θέλουν μια χώρα να έχουν επαφή μαζί της. Ναι, βεβαίως. Αλλά νομίζω δεν ήταν τόσο θετική όσο θα ήθελε η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία ήθελε να έχει στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν, όπως έχει στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράν, από όπου έχουν φύγει οι Αμερικανοί, έχει φτιάξει βάσεις, έχει καταστήσει στρατό. Στη Συρία και στο Ιράκ, λόγω των Κούρδων, είναι πιο δραστήρια, αλλά και στη Λιβύη. Και το ίδιο ήθελε να κάνει για στο Αφγανιστάν. Οι Αφγανοί πολύ διπλωματικά είπαν ναι, Τουρκία σε θέλουμε, θα έχουν καλές σχέσεις. Είναι μουσουλμάνοι της ίδιας κάστας. Είναι ομόδοξοι, ομόδοξοι, σουνίτες. Είναι ομόδοξοι. Γενικώς μπορούν και να συνεννοηθούν, συνδέονται. Σουνίτες είναι αμφότεροι, αλλά μέχρι εκεί. Ξεκαθάρισαν οι Ταλιμπάν ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου θέλουν να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Και αυτό ήταν μια στρατηγική ήττα για τον Ερντογάν. Δεν κατάφερε τη μεγάλη του επιδίωξη. Αλλά πολύ πιθανό να έχει σχέσεις ισχυρές με το Αφγανιστάν, όπου να πούμε ότι εκτιμάται ότι έχει πολύ πλούσιο υπέδαφος. Η αξία του υπολογίζεται σε 1-3. Άλλοι λένε 2-3. Και για αυτό. Συγγνώμη, τι ακριβώς έχει το υπέδαφος? Γιατί εγώ ξέρω μόνο τι βγάζει το έδαφος, έτσι. Ορυκτό πλούτο κυρίως, όχι τόσο υγρό, αλλά διάφορα ορυκτά. Και αυτά είναι υπάρχουν πολλές εταιρείες να τα αξιοποιήσουν και εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα, αν οι Ταλιμπάν δεν υιοθετήσουν μια ακραία ριζοσπαστική θέση και παραμείνει μιλίχη που δεν το βλέπω, πολλές εταιρείες θα προσπαθούν να μπουν στη λεγόμενη φάση της ανοικοδόμησης. Εκεί δεν θα έχουν έναν πρώτο λόγο ίσως οι Κινέζοι?
Εκεί νομίζω θα δούμε ανταγωνισμό Κινέζων, Ρώσων, αλλά και Τούρκων. Δεν έχουν βέβαια οι Τούρκοι τα αερίσματα που έχουν σε άλλες χώρες. Πολύ πιθανά θα υπάρξει και είναι, μια έτσι συνορωσικός ανταγωνισμός. Προσπαθούν να συνεννοηθούν οι δύο χώρες. Κάνουν και κοινά, αποφάσισαν να κάνουν και κοινές ασκήσεις στην περιοχή αυτό το διάστημα για να δείξουν ότι είναι παρούσες, Κίνα και Ρωσία μαζί, και η Ρωσία μαζί με κάποιες όμορες χώρες στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο πόλοι, η Ρωσία και η Κίνα, θα είναι αυτές που θα αναμετρηθούν κυρίως στην αξιοποίηση του Αφγανιστάν την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα των μεταναστευτικών ροών. Α, μάλλον καταρχήν να μείνουμε λίγο στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ο Ερντογάν στην προσπάθειά του να κλείσει τα σύνορα με το Ιράν για να μην δέχεται πρόσφυγες, έχει να κάνει και με το εσωτερικό μέτωπό του, που πλέον η τουρκική κοινωνία. Η τουρκική κοινωνία δεν αντέχει, δεν θέλει, δεν μπορεί να αποδεχθεί πια άλλους πρόσφυγες. Δηλαδή πια το να τους χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες, τους μετανάστες σαν εργαλείο εκβιασμού της Ευρώπης και πίεσης της Ελλάδος, πια δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει, γιατί αντιδρά πια η τουρκική κοινωνία. Σωστά. Στο θέμα αυτό η τουρκική κοινωνία θυμίζει την ελληνική την περίοδο 15-16. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και ο Ερντογάν τώρα με το τείχος αυτό υπολογίζει ότι και πάλι θα μπορεί να εκβιάζει την Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη θα έχει το ίδιο αφήγημα. Εγώ κρατάω μακριά τους πρόσφυγες από εσάς. Σας κρατώ μακριά από προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Και ζητάει ανταλλάγματα. Λεφτά. Αυτή τη φορά δεν το κάνεις, δεν βάζει το ανάγχωμα στο Αιγαίο και στον Εύρο, το βάζει πίσω, στα σύνορα με το Ιράν, που είναι ο κύριος διάδρομος των Αφγανών προς την Τουρκία. Και τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Και με την Ευρώπη βρίσκεται σε μια διαδικασία πίεσης, αλλά και προστατεύει το δικό του εκλογικό σώμα εσωτερικά. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο. Βλέπετε πώς αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ρισκάρουν τη ζωή τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον από τις εικόνες που έρχονται και κρέμονται από τα αεροπλάνα που απογειώνονται, που είναι σχεδόν ο βέβαιος θάνατος για κάποιον που έχει κοινή λογική. Τώρα η Ελλάδα. Σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΙΑ, θέμα του Αφγανιστάν, που έχει να κάνει όχι μόνο με το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά κυρίως με το μεταναστευτικό, αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα, και η Κύπρος και η Ιταλία και η Μάλτα και η Ισπανία, που είναι οι πρώτες χώρες, ας πούμε, που θα αντιμετωπίσουν αυτή την μεταναστευτική πίεση. Η Ευρώπη, δηλαδή, η Ευρώπη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην προηγούμενη κρίση, δεν έδειξε ανακλαστικά, δεν ενδιαφέρθηκε. Δηλαδή προτιμούσε να βλέπει την Ελλάδα σαν ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων, να τους κρατάμε εμείς εδώ και να μην ενοχλούνται αυτοί. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν με την υπόθεση της Λιθουανίας και της Πολωνίας, έτσι. Οι χώρες του Βίζανταρ είναι γενικώς, η Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ αρνητική στο να δεχτούν πρόσφυγες, στο να συνενέσουν σε μια πολιτική ανακατανομής των προσφύγων εντός της Ένωσης. Σκεφτείτε ότι από την εθελοντική με την κατάσταση σύρων προσφύγων από την Ελλάδα 15, 16, 17, 18 που η Γερμανία σήκωσε ένα μεγάλο βάρος, υπήρχαν χώρες όπως η Ουγγαρία που δεν πήραν ούτε έναν πρόσφυγα εθελοντικά. Αναγκάστηκαν και πήραν μόνο τις υποχρεωτικές οικογενειακές συνενώσεις που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και από το εσωτερικό τους δίκαιο. Ούτε έναν. Επίσημα δηλαδή εθελοντικά, η Ουγγαρία αλλά και άλλες χώρες δεν πήραν ούτε έναν. Αλλά και άλλες χώρες πήραν 50, 500, 1000, τη στιγμή που η Ελλάδα φιλοξενούσε ένα διάστημα περί τις 800 με 1 εκατομμύριο χιλιάδες ανθρώπους, δυστυχείς ανθρώπους. Δεν υπάρχει Ευρώπη στο θέμα της κατανομής των προσφύγων. Δεν υπάρχει ενιαία φωνή, δεν μπορεί να επιτευχθεί η ομοφωνία που απαιτείται. Η Ευρώπη έχει αποτύχει εκεί παταγωδώς. Και δεν έχει αποτύχει μόνο στην ανακατανομή. Έχει αποτύχει και στο να παρέμβει στις χώρες εκείνες και να κάνει μια σοβαρή ανοικοδόμηση που θα λύσει ριζικά το θέμα. Η Ευρώπη, ξέρετε πόσα δίνει στις χώρες εκείνες για την ανάπτυξή τους στο πλαίσιο της παρεμβατικής πολιτικής, περίπου 50 λεπτά την ημέρα ανακάτοικο, ως ένα μπουκαλάκι νερό.
Όταν οι Αμερικανοί το τελευταίο διάστημα, ασχέτως που απέτυχαν, έδωσαν για τον Αφγανικό στρατό μόνο περί τα 80 δις. Ένα τρεις στήχησε όλη τους η παρουσία στο Αφγανιστάν όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή 27.000 ευρώ ανακάτοικο. Λοιπόν, με peanuts που λένε και οι Βρετανοί, δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή παρέμβαση εκτός των συνόρων σου. Η Ευρώπη έχει αποτύχει ικτρά να χτίσει μια κοινή εξωτερική πολιτική, έχει αποτύχει ικτρά να πάρει το βάρος του προσφυγικού από τις λίγες χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να το κάνει κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, έχει αποτύχει ικτρά να μετατρέψει την μεγάλη της οικονομική δύναμη σε μια ισχυρή πολιτική φωνή εκτός των συνόρων της. Και ξέρετε, αυτό είναι ντροπή για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε για να μπορεί να πηγαίνει η ελληνική φέτα χωρίς δασμούς στο Στρασβούργο ή η γαλλική σαμπάνια στην Πορτογαλία χωρίς δασμούς. Η Ευρώπη ήρθε σαν απάντηση σε δύο παγκοσμίους πολέμους που ακριβώς δημιουργήθηκαν από τη διαίρεσή της. Και πολύ φοβάμαι ότι οι διαιρέσεις αυτές σε θέματα εξωτερικής πολιτικής παραμένουν και σήμερα. Για να μας θυμίσουν ότι τελικά η Ευρώπη έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Κοιτάξτε, η Ευρώπη ούτως ή άλλως, για να καταθέσω την προσωπική μου άποψη, είναι μια ενότητα χωρών που στηρίζεται σε ασύμμετρους πυλώνες. Ενώ δηλαδή έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα στον οικονομικό τομέα, στα κοινά μέτρα, στα οικονομικά ζητήματα, ας πούμε, το οποίο κακά τα ψέματα ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον της Γερμανίας, όπου εκεί επιτεύχθηκε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, κοινό στρατός δεν υπάρχει. Κοινή εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει. Άρα μιλάμε για μια ενότητα χωρών, μια ζώνη χωρών, η οποία στηρίζεται σε ασύμμετρους πυλώνες, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουμε στην καθημερινότητα. Στην Ευρώπη έχετε απόλυτο δίκιο, και στην Ευρώπη σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει και όραμα. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ένας γάμος. Η οικονομική γραφειοκρατία εξυπηρετεί απλώς τα συμφέροντα τα οικονομικά, μέχρι εκεί, και από εκεί και πέρα ο καθένας πορεύεται όπως μπορεί για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Μου θυμίζει έναν γάμο που απλά δεν προχωρά στο διαζύγιο, διότι είναι πολύ δαπανηρό. Δεν μένουμε αυτή την περίοδο από αγάπη. Η Ευρώπη έχει χάσει το όραμά της και λειτουργεί αμήχανα. Φοβάμαι ότι βιαστήκαμε να προχωρήσουμε στη διεύρυνση της Ευρώπης με την Ανατολική Ευρώπη, διότι χάθηκε η ευρωπαϊκή κουλτούρα, και αυτό θα μας πάρει χρόνια. Θα πάρει χρόνια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το καταφέρει, να αποκτήσει το κοινό όραμα και τις κοινές αξίες που είχε στην εκκίνησή της. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και ξέρετε, βλέπετε ότι αυτή η ατολμία της Ευρώπης έχει δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στην ανταγωνιστικότητά της. Η Ευρώπη δεν είναι ανταγωνιστική πια. Μα πια έχει χάσει το τρένο. Έχει χάσει το χρένο της τεχνολογικής υπεροχής. Όπου η Ευρώπη συνεργάστηκε, δείτε για παράδειγμα στην παραγωγή των αεροσκαφών, όπου έχουμε από τη μία τα Airbus, τα ευρωπαϊκά, που έχουμε μια ευρωπαϊκή συνεργασία, πραγματικά να κατακτούν τον κόσμο και να αφήνουν την αμερικανική Boeing πολύ πίσω. Αντίστοιχα όμως στο κομμάτι της ενέργειας, που έχουμε την ιταλική Eni, έχουμε τη γαλλική Total και έχουμε ανταγωνισμό, δείτε πόσα δυνατή η Ευρώπη στη Μεσόγειο να μπορέσει να επιβάλλει μια φωνή στις θαλάσσιες ζώνες. Ναι, ακριβώς που, γιατί δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Μάλιστα. Κυρία Δεσποτόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική.